Οι αναταραχές στην Αίγυπτο οδηγούν σε αλλαγή πορείας και τα κρουαζιερόπλια, με εταιρείες κολοσσούς να επιλέγουν άλλους και προπάντων ασφαλείς προορισμούς για τη διοχέτευση χιλιάδων τουριστών κρουαζιέρα στους χειμερινούς μήνες. Το λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο του όλου σχεδιασμού, καθώς θα πραγματοποιηθούν επιπλέον 15 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλων με περισσότερους από 35.000 επισκέπτες συνολικά. Με εξτρά προσεγγίσεις κρουαζιερόπλων για τους χειμερινούς μήνες. Και βεβαίως λόγω της τυφαίνης στην περιοχή μας και στην Αίγυπτο, αλλά και για τον καλό μας προγραμματισμό, που μπήκαμε εν καιρός και ενημερώσαμε τις εταιρείες τις δυνατότητές μας και πώς μπορούν εδώ να περάσουν καλά και να νιώσουν την κρητική φιλοξενία. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά θα έχουμε για τους χειμερινούς μήνες πάνω από 60, ίσως και 70.000 επισκέπτες, κάτι το οποίο θα τονώσει σαφώς την τοπική αγορά. Πρόκειται μάλιστα για εταιρεία σε έκπληξη στον χώρο του τουρισμού κρουαζιέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τις αμερικάνικες εταιρείες Disney και Royal Caribbean, οι οποίες θα δένουν στο Ηράκλειο στο χρονικό διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου έως Μαρτίου του 2014. Είναι οι λεγόμενες χειμερινές κρουαζιέρες, είναι πολλές αυτές που ξεκινούν από τη Βενετία ή από την Ιταλία, οι οποίες συνήθως είναι 9 ή 12 ημέρες και είτε παραπάνω ημέρες, και αυτές είχαν τις νότιες χώρες. Κάθε εταιρεία έχει μια νοητή γραμμή. Όπως κάτω από την οποία πηγαίνουν, είναι το κομμάτι που αφορά την νησία, είτε το κομμάτι που αφορά τα νησιά κάτω της Ισπανίας, βεβαίως το κομμάτι της Αιγύπτου, το Ισραήλ, την Κύπρο και φυσικά την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν και να νιώθουν ασφαλείς και η ψυχολογία παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Να σημειωθεί ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο ο αριθμός αφίξεων τουριστών κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου αυξήθηκε κατά 38,1% σε σχέση με το ίδιο περσινό χρονικό διάστημα. Με τις επιπλέον προσεγγίσεις κρουαζιερόπλων, στελέχη του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου κάνουν λόγο για αύξηση που θα αγγίξει το 40%. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι αυτές οι προσεγγίσεις είναι και μεγάλης διάρκειας. Και είναι και νέες εταιρείες που προσεγγίσουν το λιμάνι, ναι. Θα έχουμε και νέες εταιρείες. Βεβαίως οι εταιρείες αυτές έχουν προγραμματιστεί και το 2014 και μάλιστα έχουμε και εταιρείες έκπληξη που θα είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο λιμάνι μας βεβαίως. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί όταν ανοίγουμε μια αγορά, νομίζω ότι αυτό δεν είναι θετικό για όλους. Πάντως, οι μαζικές ακυρώσεις διακοπών σε δημοφιλείς προορισμούς της Μέσης Ανατολής ανοίγουν νέες προοπτικές ανάπτυξης και στην Κρήτη, η οποία εφόσον κερδίσει και αυτό το στοίχημα, τότε θα έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Υπάρχουν πολλές ταξιδιωτικές οδηγίες από πολλές χώρες προς αυτή τη χώρα. Θα πρέπει να προβληματιστούμε γιατί να δούμε τον πελάτη του τουρισμού της Αιγύπτου τι είδους πελάτες είναι και αν το θέλουμε εδώ. Σίγουρα όμως με ένα κομμάτι της πίτας του καλού πελάτη της Αιγύπτου θα μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε γενικότερα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε σαν χώρα τι είδους επισκέπτη θέλουμε και βάσει αυτού να προγραμματίσουμε.